προετοιμαστήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε με τις συνθήκες που επικρατούν. Είχα μιλήσει και πέρσι για τις αίθουσες. Πέρσι κάναμε σε μια άλλη αίθουσα. Φέτος είμαστε περισσότερα άτομα, ήρθαν περισσότερα παιδιά, δηλαδή είμαστε πάνω από 40 άτομα, 45 περίπου. Οπότε χρειαζόμασταν λίγο μεγαλύτερη αίθουσα και κάθε φορά, όπως βλέπετε και εδώ, σπρώχνουμε τα θρανία πίσω, φέρνουμε καρέκλες και από άλλα τμήματα και προσπαθούμε να κάνουμε πρόβες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, προετοιμαστήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Και τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά από τη Δευτέρα, τη φετινή, δηλαδή την περσινή πρώτη, τα οποία δεν ήταν πέρσι στη χοροδία. Για να σας δώσω να καταλάβετε, πέρσι νομίζω ήμασταν 34, ήταν 34 κορίτσια, για την χοροδία μιλάω, για την ορχήστρα, και τα 17 ήταν της τρίτης. Οπότε μείνανε 17 άτομα και τώρα είμαστε 45, άρα ήρθαν 30 καινούργια παιδιά, τα περισσότερα είναι της Δευτέρας, της περσινής πρώτης. Άρα η δουλειά που κάναμε δείχνει πως έλκει κόσμο και προσελκύει παιδιά. Και αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Για κάτω έχουμε ετοιμάσει 5 τραγούδια. Ένα το είχαμε ξανατραγουδήσει και πέρσι, την Έτα του Φασιούλα, στο φεστιβάλ. Το κίνησαν τα καράβια, το οποίο το είχαμε πει στον Μπαϊρακτάριο πέρσι, τον Απρίλιο, όπως και το Βενζινάδικο το είχαμε πει στον Μπαϊρακτάριο, αλλά δεν τα είχαμε πει αυτά στην Καρδίτσα. Και δύο καινούργια, έναν κανόνα του Έλληνα συνθέτη του Θόδωρου Αντωνίου, το Ύπνε, και από ένα musical το Σικάγο, ένα κομμάτι το Mr. Cellophane, στο οποίο βάζουμε και κινήσεις, κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα, πιο έτσι εντυπωσιακά. Βέβαια, τα χάλκινα μας ακολουθούν. Εντάξει, δύο είναι μαθητές του σχολείου, έτσι κι αλλιώς. Ο Βασίλης πήγε στο Λύκειο, αλλά έρχεται, συνεχίζει να μας βοηθάει. Δεν ξέρω του χρόνου τι θα κάνουμε. Εμείς συνεχίζουμε και δεν είναι μόνο τα χάλκινα, βέβαια, είναι και τα παιδιά που παίζουν κιθάρα, έτσι, ο Μανώλης και η Δεσποινής Παπανδρέου. Είναι καινούργια κοπέλα. Ναι, ήταν πέρσι την πρώτη, φέτος ήρθε, παίζει κιθάρα. Και είναι και ο κύριος Χασιώτης που μας βοηθάει, καθηγητής μουσικής, παίζει σε ένα κομμάτι στο cellophane πιάνο. Από πού, μπα, όχι. Πέρσι είχαμε και εδώ έχουμε καθηγητές να παίζουν. Δεν θα παίξει ο κύριος Μαλεγκάνος. Επιτρέπετε, θα πούμε ότι έμεινε. Τα είπαμε αυτό. Το λύσαμε πέρσι αυτό. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μας. Πρώτη φορά που ήμασταν σε μια συναυλία μεγάλη που συνοδεύσαμε σαν χάλκινα της Καστοριάς μια χοροδία. Δηλαδή, χοροδία του σχολείου μας, δηλαδή, γιατί εντάξει, έχουμε συνοδέψει και άλλες χοροδίες. Ήταν πολύ ωραία. Τα κορίτσια τραγούδησαν πολύ καλά. Τους βοηθήσαμε κι εμείς, βέβαια. Και
Ελπίζουμε και φέτος να είναι ακόμα καλύτερα. Ναι, φέτος ο ήχος είναι ολοκληρωμένος ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν και πιο πολλά κορίτσια και ωραίες φωνές και από πρώτη και από δευτέρα και από τρίτη. Είμαστε πανέτοιμοι, τόσες πρόβες κάθε μέρα. Αυτό που κάναμε πέρυσι τα κορίτσια με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Ήταν κάτι πολύ ωραίο και παρουσίασαν κάτι το διαφορετικό και κάτι εντυπωσιακό. Οπότε ήταν η ευκαιρία να συμμετέχω κι εγώ, γιατί μου άρεσε και θα ήθελα να προσφέρω κι εγώ στη χοροδία, όπως και τα κορίτσια που ήρθαν φέτος, αλλά και τα κορίτσια που παραμείνανε. Και επίσης τα όργανά μας, τα χάλκινα και τα παιδιά που είναι στις κιθάρες. Δεν ξέρω πώς θα είναι η αλήθεια, έχω λίγο άγχος, αλλά θα ήθελα να το γνωρίσω και να. Να το ζήσω, να το πω έτσι.